Στις 18 Οκτωβρίου λήγουν τέσσερα προγράμματα του ΑΕΒ, τα οποία απευθύνονται σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα για την πρόσληψη ανέργων. Ειδικότερα λήγει την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για συμμετοχή στο ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων για τις διοικητικές περιφέρειες που ανήκουν στους άξονες προτεραιότητας 7 και 8. Στο θέμα αναφέρθηκε ο προϊστάμενος του ΑΕΔ Κορινθίας, Τριαντάφυλλος Αρής. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι στις 18 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία, ημέρα Παρασκευή είναι, λήγει η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το πρόγραμμα επιχορήγηση επιχειρήσεων τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών. Το πρόγραμμα αυτό ολοκληρώνεται, όπως επίσης την ίδια ημερομηνία στις 18 Οκτωβρίου λήγει και το πρόγραμμα το λεγόμενο ειδικό διετές με την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτά τα προγράμματα ολοκληρώνονται. Επίσης, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι αύριο, Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, 2 ώρα το μεσημέρι, λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινοφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια και στους Δήμους, με την πρόσκληση των 10.000 θέσεων για θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οπότε ο κόσμος θα πρέπει να γνωρίζει ότι για αυτό το πρόγραμμα για την κοινοφελή εργασία θα πρέπει να προσέλθει μέχρι τις 2 το μεσημέρι την Παρασκευή αύριο 11 Οκτωβρίου. Και μετά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δεχθούμε άλλη αίτηση.